Και θέλω να πω και ένα τελευταίο για το μείζον, που ήταν η κατηγορία που με κάνανε για την αλλίωση της χώρας. Εγώ, κύριε Αυτιά, δεν έχω κρύψει ποτέ ότι ανήκω σε μια κατηγορία ανθρώπων. Μπορεί να είμαστε πολλοί, μπορεί να είμαστε λίγοι, μπορεί να είμαστε ένας, μπορεί να είμαστε όλοι. Δεν έχει σημασία. Που ναι, φυσικά και ανησυχούμε για το μέλλον αυτής της χώρας ως προς αυτή τη διάσταση. Εγώ, κύριε Αυτιά, θέλω και έναν αιώνα μετά στην Ελλάδα να είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι ως πλειοψηφία. Δεν λέω όλοι, προφανώς υπάρχουν και άλλοι που έχουν τη δική τους θρησκεία. Θέλω να έχουμε την εθνική μας ταυτότητα, θέλω να έχουμε τη γλώσσα μας, θέλω να είμαστε μια χώρα με την ταυτότητα, με τον πολιτισμό, με το φορτίο της παράδοσης που μας καθορίζει ως Έλληνες. Αυτό πάρα πολύ με ενδιαφέρει. Και δεν είναι ρατσισμός να το λέμε όπως με ένα είδος bullying, ένα είδος εκφοβισμού μας κάνει αριστερά. Έτσι αισθάνεστε τώρα. Λόγο, θα το κλείσω. Για ποιο λόγο δεν είναι. Εμείς δεν λέμε θέλουμε να κάνουμε όλους άλλους Έλληνες. Ούτε λέμε είναι ανώτερος ο Έλληνας στον Πακιστανό. Εμείς δεν λέμε θέλω να πάμε στο Πακιστάν να κάνουμε τους Πακιστανούς Έλληνες και να τους βάζουμε να είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Εμείς λέμε να σέβεται ο ένας τον πολιτισμό του άλλου και σε αυτήν την πορεία του αλληλοσεβασμού θέλουμε να υπάρχει και το ελληνικό έθνος και η ελληνική παράδοση τους επόμενους αιώνες. Λοιπόν, άρα λογικά ανησυχούμε. Δείτε τι έγινε στη Λαμία χθες. Δεν το διαπραγματευόμαστε με την αριστερά. Και με κανέναν.